αρχηγός της ομάδας, 38 σχεδόν λεπτά, 21 πόντους, 6 assist, 8 rebound. Είχε σκεφτά λάθη, αλλά αυτά θα τα πούμε έτσι, τα είπαμε με πιο χαμηλό τόνο. Γιώργο, φανταστική η εμφάνισή σου σήμερα. Με την ομάδα σου να έχει ένα παίχτη λιγότερο, ένα ξένο λιγότερο. Πρώτα απ' όλα, εσύ πώς η ευθύνη ένιωθες για να πάρεις πάνω στην ομάδα σήμερα και πες μας λίγο πώς έζησες αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, δεν πήρα κάποια ιδιαίτερη ευθύνη εγώ προσωπικά. Είμαστε όλοι μια ομάδα και δουλέψαμε όλη αυτή την εβδομάδα χωρίς το ξένο που είπατε. Οπότε συγκεντρωθήκαμε να συνεισφέρουμε όλοι στο παιχνίδι. Έτσι όπως είδαμε, δεν ήμουν μόνο εγώ. Ήταν και κάποιοι άλλοι παίχτες που τα προηγούμενα παιχνίδια μπορεί να μην φάνηκαν στους πόντους, ας πούμε. Αλλά να βοήθησαν πολύ την ομάδα, όπως ο Γιουργακούδης, ο Βασιλείος, ο Ανθιμιάδης, όπως και ο Χριστούγιας έπαιξε πολύ καλή άμυνα στο ξένο τους. Για σένα, στον Αχιλλέα φέτος, σε έχουμε μάθει τα τελευταία χρόνια για το ταλέντο σου, είσαι μικρός, αλλά είπα και του coaching, λες και είσαι βετεράνος. Εσύ πώς θέλεις να είσαι με τον Αχιλλέα, πού θέλεις να φέρεις τον Αχιλλέα στο μακροπρόθεσμο με αυτή την ομάδα, μια ομάδα που είσαι συνδεδεμένος μαζί της? Εντάξει, είναι μια ομάδα που μόλις φέτος ανέβηκε. Εντάξει, σίγουρα δεν μπορούμε να έχουμε πολύ με ψηλούς στόχους. Αλλά πρώτο έρθω, είδα ότι έχει παιδιά που έχουν πολύ ταλέντο. Εντάξει, μπορεί να μην ξεκινήσαμε και πολύ καλά. Αλλά σήμερα πιστεύω το δείξαμε ότι μπορεί να πάει πολύ μπροστά αυτή η ομάδα, αν θέλει. Σε ευχαριστώ πολύ, να σε αφήσω να επιστρέψεις στην ομάδα. Καλή συνέχεια.